Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. Yo, what's up, what's up, what's up, τι κάνετε, είμαι ο Duke, είστε συντονισμένοι εδώ στο Mad TV, εδώ στο House of Bars, powered by Visa, για να βλέπετε τα πάντα γύρω από τη hip hop κουλτούρα. Είμαστε εδώ εμείς, γι' αυτό μην ανησυχείτε, καθίστε στις καρέκλες σας, στους καναπέδες σας, ό,τι έχετε τέλος πάντων, καθίστε και δείτε μας. Λοιπόν, ακολουθήστε μας στα social media, εγώ είμαι αυτός εδώ ο τύπος, ο Falerian Duke, μπορείτε να μπείτε στο TikTok και στο Instagram για να με ακολουθήσετε. Επίσης να ακολουθήσετε το Mad TV, γράψτε Mad TV και στο TikTok και στο Instagram και θα γίνει δουλειά για να μαθαίνετε όλα τα φρέσκα πράγματα. Λοιπόν, πριν πάμε στο Real Facts, πρέπει να σας πω εδώ για το χορηγό μας. Πληρώνεις τον πρωινό σου καφέ με Visa και λογικά πιστεύεις ότι είναι απλά μια κάρτα. Και όμως η Visa είναι ένα δίκτυο που συνδέει σχεδόν όλο τον κόσμο. Εσένα που αγοράζεις τον καφέ σου από το καφέ της γειτονιάς με κάποιον που ψωνίζει online κάπου στην Αμερική. Γιατί η Visa είναι ένα δίκτυο που δουλεύει για να μας συνδέει όπου και αν βρισκόμαστε. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα rap facts μας. Λοιπόν, ξέρατε ότι τα αρχικά μέλη των Public Enemy ήταν ο Chuck D, ο Flavor Flav, ο Professor Griff και ο DJ Terminator X. Μιλάμε τώρα για τους Public Enemy, έτσι. Εγώ όταν ήμουν πολύ μικρός ήταν από τα πρώτα live που είχα πάει σε ξένο hip hop καλλιτέχνη και μου άρεσε πάρα πολύ. Οι Public Enemy ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι στα τέλη της δεκαετίας του 80 δώσανε πάρα πολύ έντονα τη hip hop, αλλά την conscious hip hop που έχει πολιτικό και κοινωνικό στίχο. Και αυτά ήταν τα πρώτα τους μέλη. Πάμε λοιπόν στο επόμενο μας rap fact. Η εκπομπή Yo MTV Raps χτύπησαν τα τηλεοπτικά κύματα το 1988. Σας είχα πει για τις πρώτες εκπομπές hip hop που ήταν σε αμερικανικά κανάλια, πιο παλιά από το 88, αλλά το Yo MTV Raps, εντάξει, ήταν, θεωρώ, όχι μόνο εγώ, πολύ ακόμα, ότι ήταν ένα βασικό, ας πούμε, ένας βασικός πυλώνας για να φανεί hip hop ακόμα παραπάνω, πόσο μάλλον μέσω του MTV, το οποίο εξέπεμπε σε όλο τον κόσμο εκείνη την εποχή. Οπότε μπράβο τους για αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ένα break, αλλά πριν από αυτό να σας πω να μείνετε συντονισμένοι, γιατί στην παρέα μας σήμερα θα έχουμε τον το Leader Brain και θα είναι σε λιγάκι μαζί μας. Πάμε σε ένα break και γυρνάμε εδώ πίσω. Γυρίσαμε εδώ πίσω στο House of Bars powered by Visa. Είμαι ο Duke, είστε συντονισμένοι εδώ στην εκπομπή που έχουμε τα πάντα για το hip hop. Και να σας πω ότι ο πιο διαχρονικός ελληνικός μουσικός θεσμός στα Mad Video Music Awards από τότε ήρθαν για 19η χρονιά και ήταν πιο φαντασμαγορικά από ποτέ. Περάσαμε τέλεια και τα acts ήταν πιο hot από ποτέ, οι συνεργασίες και τα σχετικά. Θα τα δείτε, τα VMA 22 από τη ΔΕΗ επιστρέφουν για 3η χρονιά αποκλειστικά στο Mega σήμερα, οπότε μην τα χάσετε. Πάμε λοιπόν στα rap news, ξεκινάμε. Ο Kendrick Lamar γιορτάζει τα 35η γενέθλιά του με τον Baby Kim και φίλους. Ο Kendrick Lamar έγινε 35 την Παρασκευή 17 Ιουνίου και ο βραβευμένος με Pulitzer έκανε ένα περίτεχνο πάρτι γενεθλίων σε μια κόκκινη και λευκή τούρτα με μια κόκκινη και λευκή τούρτα και πολλούς φίλους στο κατάστρωμα για να του ευχηθούν. Σε ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο K-Dot, δηλαδή ο Kendrick, κουνάει το ολόλευκο κουστούμι του μπροστά σε μια τούρτα γενεθλίων, καθώς οι παρευρισκόμενοι, συμπεριλαμβανομένοι του Baby Kim, του τραγουδούν Happy Birthday. Αφού ο καθένας λέει το δικό του παρατσούκλι για αυτόν, ο K-Dot σκύβει και τα σβήνει τα κεριά. Οπότε να πούμε χρόνια πολλά στο K-Dot, το Kendrick Lamar, γιατί μας έχει δώσει φοβερά πράγματα και το λιγότερο που μπορούμε να το ευχηθούμε είναι να είναι καλά. Ο Baby Kim και ο ξάδερφός του ήταν σχεδόν αχώριστοι τα τελευταία δύο χρόνια, συνεργαζόμενοι στο άλμπουμ του Kim του 21, The Melodic Blue, και στο Mr. Morale and the Big Steppers του K-Dot. Τον Απρίλιο οι δυο τους κέρδισαν ένα βραβείο Grammy για την καλύτερη ερμηνεία rap για το single Family Ties. Πολύ ωραίο κομμάτι. Το 2022 αποδείχθηκε μια πετυχημένη χρονιά για τον Compton MC. Το Μάιο κυκλοφόρησε το Mr. Morale and the Big Steppers, το οποίο έγινε το τέταρτο νούμερο ένα άλμπουμ του στο Billboard 200 Chart με περίπου 295.000 συνολικά μονάδες που ισοδυναμούν με άλμπουμ για την πρώτη εβδομάδα. 295.000 μονάδες την πρώτη εβδομάδα. Είναι δισκάρα, σας το έχω πει πολλές φορές, είναι πάρα πολύ conscious, έχει πάρα πολύ ωραίους στίχους. Είναι σαν να νιώθω για άλλη μια φορά τον Kendrick να είναι η φωνή της εποχής μας. Πάμε λοιπόν στο επόμενο μας νέο.
Ο Chris Brown αποκαλύπτει ότι ηχογράφησε 250 τραγούδια για τον επόμενο του δίσκο Breezy. 250 ρε μπρο, αλήθεια. Τρελό. Ο Chris Brown είναι διαβόητος για τα μεγάλα tracklist και για τα πρόσφατα άλμπουμ του. Ενώ έδινε σε ορισμένους, ορισμένους γνώστες της βιομηχανίας μια ματιά στην επερχόμενη προσπάθειά του στο στούντιο για τον Breezy, τον δίσκο του, ο R&B τραγουδιστής κατάλαβε ότι έπρεπε να μειώσει λίγο από τις προηγούμενες κυκλοφορίες, αν και όχι πολύ. 23 κομμάτια, είπε ο Chris Brown στο Big Boy of Big Boys Neighborhood για τα πόσα τραγούδια θα εμφανίζονται στο νέο άλμπουμ. Έχω τόσο πολλά τραγούδια, νομίζω ότι για αυτό το έργο είχα σχεδόν 250 τραγούδια. Ήμουν σαν, ναι, πρέπει να μειώσουμε και να καταλάβουμε τι κάνουμε. Εντάξει τώρα, 250 τραγούδια, κάνεις δίσκο. Παλιά, τύπου 90-80, όταν οι μπάντες πηγαίναν στις δισκογραφικές για να κάνουν δίσκο, τους φέρνανε 40-50-60 τραγούδια για να επιλέξουν τα 20-15 για να κάνουν ένα δίσκο. Τώρα το 250 λίγο το πήγαμε σε άλλο level, δηλαδή δεν είμαστε και σε αυτήν την εποχή, τώρα λειτουργούν τα πράγματα με singles πιο πολύ. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε με τον καλεσμένο μας. What's up, γυρίσαμε εδώ πίσω στο House of Bars και ξέρετε, έχουμε πει ότι θα έχουμε έναν καλεσμένο σήμερα μαζί μας. Αλλά πριν από αυτό να σας θυμίσω, πληρώνεις τον πρωινό σου καφέ με Visa και λογικά πιστεύεις ότι είναι απλά μια κάρτα και όμως η Visa είναι ένα δίκτυο που συνδέει σχεδόν τον κόσμο. Εσένα που αγοράζεις τον καφέ σου από το καφέ της γειτονιάς με κάποιος που ψωνίζει online κάπου στην Αμερική. Γιατί η Visa είναι ένα δίκτυο που δουλεύει για να μας συνδέει όπου και αν βρισκόμαστε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε έναν καλεσμένο ο οποίος μας έχει κάνει εντύπωση με τα tracks του, με τις συνεργασίες του. Δεν θέλω να πω πολλά αυτή τη στιγμή, θέλω απλά να τον καλωσορίσουμε, να καλωσορίσουμε τον Leader Brain. Πού είσαι, brother μου? Πού είσαι, δικιά μου? Καλώς τον, what's up. Καλώς μας ήρθες. Καλά είσαι. Εννοείται. Πώς είσαι, όλα good? Φουλ καλά. Σε βλέπουμε, σε ακούμε στο δρόμο, στα YouTube, στα clubs, σε όλα αυτά. Εννοείται. Είσαι ευχαριστημένος έτσι για την όλη αυτή τη φάση? Ευχαριστημένος και από την ομάδα μου και από τη δουλειά που ρίχνουμε πάνω σε αυτό, ξέρεις. Είστε πολύ δυνατοί. Μίλα μου για σένα, πώς ξεκίνησες τη μουσική και πώς ξεκίνησε όλη αυτή τη φάση? Εντάξει, αδερφέ, νομίζω ότι καλώς ή κακώς όλοι με τον ίδιο τρόπο έχουμε ξεκινήσει κάπως τη μουσική, πλατείες, τέτοια, όσοι έχουμε μεγαλώσει τουλάχιστον έτσι. Έτσι. Άρα είχαμε μια freestyle, τέτοια. Είχαμε την κλίγα μας τότε, πιτσιρίκια, εμείς μες στην Αλυντία, αν ολιώσα West Side. Έτσι, έτσι. Ένα σαλούτε να represent σε όλες τις γωνίες, πάντα πρέπει να γίνεται αυτό. Εννοείται, αράζαμε έτσι πλατειακά. Είχαμε αρχίσει τότε τα freestyle 2014-2013 προς 2014. Πήγαινε έτσι μέχρι που σε μια φάση έλεγα να τρέξω το κανάλι μου στο YouTube, σαν Leader Brain, ξέρω εγώ. Γιατί είχαμε μείνει σταθεροί μόνο στην πλατεία μας, ξέρω εγώ. Ξέρεις πώς πήγαινε. Έτσι ξεκινάνε όλα πάντα. Μετά τρέξαμε το κανάλι μας στο Leader Brain. Το πήγαμε λίγο σε λίγο πιο έτσι φάση. Ας είσαι να μπουμπουνάς βίντεο κλιπ με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή ποιος ήταν ο στόχος. Όχι, στην αρχή έβγαζα tracks. Τι εννοείς? Με ποιο τρόπο ήθελες να ανεβάσεις το κανάλι σου, με ποιο τρόπο το έκανες? Κοίτα, δεν είχα σκοπό να ανεβάσω το κανάλι μου, είχα σκοπό να δουλέψω αυτό. Δηλαδή από εκεί να πάω εκεί. Okay. Να φύγουμε λίγο από την πλατεία, να φτιάξουμε το χώρο μας στο στουντιάκι μας όπως θέλουμε, να βγάζουμε λίγο διαφορετικά vibes, να φύγουμε και λίγο από την πλατεία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εννοείται το άραγμα. Εννοείται. Νομίζω ότι δεν φεύγει ποτέ αυτό, ξέρεις. Δηλαδή, καθόλου, με την πρώτη ευκαιρία αράζεις εκεί πέρα, πίνεις την πυρίτσα σου, κάνεις τη φάση σου. Μετράει. Αυτό ήθελες να κάνεις πάντα? Ήθελες δηλαδή να κάνεις rap από μικρός? Η μουσική είναι από πάντα, από μικρός δηλαδή. Από πάντα. Τι άκουγες, ποιες είναι οι επιρροές σου? Κοίτα, γενικά από ξένη μουσική ακούσα full μόνο DMX. Ακούγα DMX. Ο δικός μου είσαι, μεγάλος μου DMX. Και εγώ το ίδιο. Τώρα από ελληνική φάση, αδερφέ, τι να σου πω, όπως Terror X Crew, ας πούμε, παλιούς τώρα, Ευθύμη Αρτέμι, τέρμα. Ευθύμης Αρτέμις, μετά πήγαινε λίγο πιο hardcore R&S, σαρά τους R&S εννοείται, παππούδες. Αυτό, μετά πήγαινε ό,τι μου κάθεται στο αυτή, καταλαβες, αλλά σαν βάση άκουγα, ξέρεις, R&S full ακούγαμε, ξένη μουσική ακούγαμε, Tupac, Biggie, τέτοια. Αυτά που μας τράβαγαν στον χώρο που καθόμασταν, που μας ένωνε αυτή η μουσική, ας πούμε. Δεν είναι φοβερό, ρε φίλε, ο DMX πως ταιριάζει με το δρόμο και τέτοια? Καμία σχέση, μπρο, σου λέω, τύπος είναι
Legend. Όταν είναι άκουσα πρώτη φορά το Rough Riders Anthem, το άκουσα σε αυτή την εκπομπή, την είχε παλιά ο Βουλιώτης, το Street Beat. Ναι, και βάζει, ξέρω εγώ, το Rough Riders Anthem, ξέρω εγώ, που είναι στην αρχή με τις μηχανές εκεί πέρα, yeah. Κάνουν γυμναστικές εκεί στους δρόμους. Κάνουν τελείως street λέω, όπα ρε φίλε, ξέρεις, αυτό είναι, λέω. Αυτή είναι η φάση. Καλή φάση. Θα πάμε σε λίγο σε μια διαδικασία, γιατί πάντα, ρε παιδί μου, όταν είμαστε στην εκπομπή, έχουμε μια παράδοση, ξέρω εγώ, και λέμε το Top 5 Dead or Alive. Οπότε θα μου πεις τους 5 αγαπημένους σου καλλιτέχνες Dead or Alive ever. Δεν χρειάζεται να μου πεις σειρά, άμα θέλεις μου λες και σειρά. Αλλά το concept είναι αυτό. Στη rap μουσική, γενικά στα καλλιτέχνες. Στη rap μουσική, στη rap μουσική. Ναι. Αγαπημένους. Είναι δύσκολη η ερώτηση, το ξέρω. Είναι πολύ δύσκολη η ερώτηση. Γιατί πρέπει να τα βάλεις λίγο σε μια σειρά, γιατί ξέρεις. Για μένα, αδερφέ, εννοείται. Από πιτσιρικάς, δηλαδή Lex. Πολύ support, πολύ αγάπη για τον άνθρωπο. Τρομερή στίχη. Lexaros. Τώρα τι να σου πω, αγαπημένη τώρα, αδερφέ. Κανόνας. Έτσι. Κανόνας. Αγαπημένους δεν έχω. Έχω κάποιους ανθρώπους αυτούς, δηλαδή τους είχα πάντα εδώ. Και από ξένους? Από ξένους έχω. Βάλε μου στην πεντάδα. DMX τον είπαμε. Δίνω εγώ respect πολύ που το λες. Biggie εννοείται. Tupac εννοείται. Cypress Hills. Cypress, ωραίο πράγμα. Φέρανε καινούριο αέρα. Αυτή, ναι. Είχαν φέρει λίγο το έτσι, πώς μου το τεκίλα. Ωραία τα, ωραία τα μεξικάνικα, έτσι. Ναι, βγάζουν αυτό το vibe το δικό τους, άνθρωποι. Έτσι και Los Angeles. Είναι αυτό, είναι, ξέρω εγώ. Και ξέρεις, είναι και έτσι τα ισπανικά που μιλάνε οι Μεξικάνοι, που είναι μια γλώσσα που είναι πολύ κοφτή, οπότε το έχουν και στο ράπ για αυτό τον λόγο. Έχουν και το slang. Τα γρήγορα τα. Έχουν και το slang. Και το slang, μπράβο, ναι. Είναι καλή φάση. Λοιπόν, από Έλληνες καλλιτέχνες τώρα, είμαστε σε μια φάση που τώρα η σκηνή, ξέρεις, έχει γίνει χαμός. Ζούμε, ρε παιδί μου, ότι στα charts, ας πούμε, στο trending, στο YouTube, στα charts των κομματιών. Ξέρεις, συνήθως θα πω trap, είναι λίγο, το trap είναι λίγο παρεξηγημένο κατά κάποιο τρόπο. Από ποια άποψη? Αυτό είναι hip hop, αυτό λέω κι εγώ. Αυτό ακριβώς λέω. Δηλαδή είναι στην ομπρέλα του hip hop, είναι όλα. Στην ομπρέλα του rap είναι όλα. Που μπορεί να έχεις λίγο έχω trap, λίγο έχω τάδε, λίγο έχω τον άλλον. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά είναι στην κορυφή, ας πούμε, αυτή τη στιγμή των charts, έτσι. Και στην Ελλάδα γίνεται χαμός, γιατί οι μεγαλύτερες επιτυχίες αυτή τη στιγμή είναι γύρω από την ομπρέλα της hip hop. Με ποιον από τους Έλληνες καλλιτέχνες θα ήθελες να συνεργαστείς, είτε από το δικό σου είδος, είτε από κάτι άλλο? Είτε από το δικό μου είδος, είτε από. Είτε, κοίτα, γενικά. Αυτούς που δηλαδή το κοιτούσα στο δικό μου είδος, έτσι. Ποιος τα σκάνε πιο πολύ, λες, κάνε ένα κομμάτι με αυτόν, φίλε, θα μετράει πάρα πολύ. Δεν πρέπει να αναφέρω μόνο μα. Δεν ξέρω. Από την καρδιά σου θέλω να μου πεις, όχι σε φάση πολιτικές. Δεν με νοιάζουν εμένα αυτά τα πράγματα. Ξέρεις, είναι πάνω απ' όλα να είμαστε. Ξέρεις, να εκτιμάμε τη μουσική. Εντάξει, έχω τον Ηρακλή ψηλά. Έχω το ρακ ψηλά λόγω κιόλας ότι έχω κάτσει με το παιδί, έχουμε φάει. Παρόλο που δεν έχουμε βγάλει κάποια δουλειά. Έχουμε κάτσει, θα έχουμε πει, είναι ωραίος, είναι καλό τυπάκι. Φαίνεται να έχει αρχές επίσης, να έχει σοβαρές αρχές. Είχε σοβαρό άνθρωπο. Τον ήξερα τον Αντρέα Ράζαμα. Οπότε ναι, θα σου πω ναι αυτό, ότι ήταν πολύ, πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος. Και λεκτικός εννοείται στην πεντάδα. Είναι μέσα στην πεντάδα εννοείται. Ο πρώτος που έφερε αυτό το street lifestyle, ας πούμε. Ο πρώτος πάει στην πεντάδα κιόλας κατευθείαν. Ο Ηρακλής λοιπόν του έχω έτσι μια. Και έτσι από άλλη μουσική, ρε παιδί μου, θα κάνεις κάτι, ξέρω εγώ, με κάποιον. Με καρά. Είδες, με καρά. Με καρά, ωραίος, δυνατό. Δυνατό, έτσι. Μ' αρέσεις. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα break. Πριν από αυτό θα δούμε ένα mashup από τα τραγούδια σου για να γουστάρουμε όλοι, για να δει και ο κόσμος παραπάνω πραγματάκια. Και επιστρέφουμε εδώ πίσω για να κάνουμε τη φάση μας εδώ, να συνεχίσουμε να μιλάμε πολύ ωραία με το Leader Brain. What's up, επιστρέψαμε εδώ, έχουμε παρέα μας το Leader Brain.
ένα WhatsApp για το Little Brain εδώ πέρα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, να πούμε λοιπόν για το χορηγό μας. Πληρώνεις τον πρωινό σου καφέ με Visa και λογικά πιστεύεις ότι είναι απλά μια κάρτα. Και όμως η Visa είναι ένα δίκτυο που συνδέει σχεδόν όλο τον κόσμο. Εσένα που αγοράζεις τον καφέ σου από το καφέ της γειτονιάς με κάποιον ψωνίζει online κάπου στην Αμερική. Γιατί η Visa είναι ένα δίκτυο που δουλεύει για να μας συνδέει όπου και αν βρισκόμαστε. Και without further ado, λοιπόν, όπως λέμε εδώ πέρα, πάμε να συνεχίσουμε εδώ να συζητάμε και να λέμε τα ωραία μας τα πράγματα. Λοιπόν, το πρώτο τραγούδι σου το κυκλοφόρησε στο 20 και μετά από αυτά και μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια έχεις βγάλει πολλά κομμάτια που έχουν γίνει επιτυχίες και μπράβο γι' αυτό. Περίμενες να γίνει το μπαμ μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια, δηλαδή περίμενες να έχεις αυτό το αποτέλεσμα? Κοίτα, γενικά δεν το περιμένεις, γιατί είναι κάτι που μπορεί να έχει επιρροή, μπορεί να μην έχει καλό ή κακό. Αλλά πιστεύεις στη δουλειά σου σίγουρα. Δηλαδή στη δουλειά σου θες σίγουρα να το φτάσεις εκεί. Δουλειές, ρίχνεις τόση δουλειά πάνω σε αυτό, τόσες ώρες πάνω σε αυτό. Έτσι. Που πλέον καταλαβαίνεις, είσαι μέσα σε αυτό το χώρο ήδη, ξέρω εγώ. Ναι. Το οραματιζόσουν, ρε παιδί μου. Δηλαδή κάποια στιγμή κάνεις μια καλή συνεργασία, παραδείγματος χάρη. Ποια ήταν η πρώτη φορά, για να είμαι πιο σωστός, η πρώτη φορά που είπες, ωρε φίλε, εδώ το έχουμε. Εδώ είναι, κάνουμε δουλειά. Αυτό το λέγαμε σε κάθε track που βγάζαμε με το Γιαννάρα. Έτσι. Blind Guess, Around και στο Blind Guess εννοείται. Έτσι. Σε κάθε δουλειά μας, κοίτα, είχαμε βγάλει το Λιοσάντο Σαλάμ το 20. Από το Leader Brain το κανάλι, πριν έρθω σε επαφή με την εταιρεία, με την Black Bandana, με τον Γιώργο, με τον Get Rich. Είχαμε βγάλει το Λιοσάντο Σαλάμ που είχαμε πει με το Γιαννάρα. Εδώ είμαστε. Είχε βρει τα μέτρα μου. Έτσι. Δηλαδή, χτίζε και κεντούσε τον beat πάνω μου. Καταλαβαίνεις. Το φτιάχνα στα μέτρα μου, μπαμ. Και ναι, βγάζαμε με τον καιρό κιόλας. Βγάζαμε διαφορετικό vibe εγώ με τον Γιάννη, αυτόν που έχουμε το στούντιο. Mm-hmm. Μαζί και είχαμε γράψει το Λιοσάντο Σαλάμ. Ξαφνικά κάνει ένα. Έτσι, ξέρω εγώ, και όντως ανεβαίνει. Τώρα σου λέω, πάει με σχέση τα προηγούμενα, ξέρω εγώ, τις δουλειές που βγάζαμε. Ναι. Κάνει ένα blow, ας πούμε, που λέμε. Και λέμε αυτό είναι το hit μας. Και μέχρι σήμερα μπορώ να πω, εννοείται πως έχουν έρθει μέχρι σήμερα τα πράγματα έτσι που έχουμε βγάλει τραγούδια που έχουν γίνει και επιτυχίες. Για μένα πάντα το Λιοσάντο Σαλάμ θα είναι επιτυχία. Έτσι. Represent στην περιοχή μας, πάντα να λέμε. Εγώ είμαι από τον Νότο, αλλά γουστάρω πάρα πολύ να βλέπω όλες τις περιοχές να παίρνουν, ξέρεις, να κάνουν represent. Γιατί ρε φίλε, πώς να σου το πω, είναι λίγο το hip hop, είναι μια μουσική που βασίζεται στο δρόμο. Και όταν στο δρόμο μεγαλώνεις και μεγαλώνεις με κάποιες εικόνες, με κάποιους ανθρώπους, το από ποια περιοχή είσαι σε προσδιορίζει λίγο. Σε κάνει το ποιος είσαι. Σίγουρα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να είμαστε και να λέμε represent, ας πούμε, στην περιοχή μας και να λέμε ότι κοίτα, ξέρεις τι γίνεται. Αυτός είναι ο τρόπος που μεγάλωσα. Ναι, αυτές ναι. Είναι οι γειτονιές, αυτοί είναι οι δρόμοι, αυτές είναι οι εικόνες που έβλεπα. Και ξέρεις, το παρατηρείς κιόλας αυτό. Δηλαδή, ο καθένας που κάνει μουσική διαφημίζει κι αλλιώς την περιοχή του. Ξέρεις. Με το πώς μεγαλώνει και το πώς περπατάει σε αυτή την περιοχή. Ακριβώς. Λοιπόν, τον Αύγουστο του 2021 κυκλοφόρησε το Λατίνα με το Ρίκτα, το οποίο έγινε viral με τη μία. Περιμένεις ότι θα είχε τόσο πολύ επιτυχία? Και πες μας και λίγο την ιστορία που μου έλεγες πριν. Γιατί τώρα τα λέγαμε πριν, ξέρω εγώ, και εκτός κάμερας, ξέρω εγώ, και μου έλεγες τι έγινε στο TikTok. Πες μου λίγο τη φάση με αυτό. Λοιπόν, αδερφέ, το Λατίνα έχει μεγάλη ιστορία από πίσω. Για πες, μ' αρέσουν αυτά. Έχει όντως μεγάλη ιστορία. Σε φάση, είμαστε πάλι στο στούντιο στο Blind Guess και γράφουμε ένα τώρα φάση Λιοσάντος. Κάναμε τη μουσική μας και λέω στο Γιάννη, ρε Γιάννη, του λέω, έχω γράψει, του λέω, και ένα track λίγο καλοκαίρινο. Δεν με είχε συνηθίσει καθόλου. Ναι, έκανε αλητίες μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ναι, έγραφα δηλαδή. Νομίζω ότι και 9 στα 10 κομμάτια σου είναι έτσι αλητία, ρε παιδί μου. Είναι πρόσωπο με αυτό, αδερφέ. Εννοείται αυτό, αλλά. Ξέρεις, είπα να πάρω και ένα άλλο μονοπατάκι, ας πούμε, και λέω θα γράψω και κάτι καλοκαιρινό. Καλά έκανες. Και μου λέει ο Γιάννης, για πάμε, μου λέει. Και το, του λέω, θέλω να διώξω. Είχαμε άτομα και στο στούντιο, του λέω, θέλω να τους διώξω όλους. Θέλω να είμαστε μόνοι μας, να μου βγάλετε. Να βαϊμπάρεις, ξέρω εγώ, μόνος. Το γράφουμε. Τρελάθηκε ο Τζον. Τι έγραψες? Ναι, ρε Τζον, ναι, πάμε. Καθόμαστε πάνω από το Λατίνα αμέτρητες ώρες, αδερφέ, αμέτρητες ώρες. Παίρνω το στέλνω στον Get Rich. Είχαμε αρχίσει ήδη, είχαμε επαφές και με τον μάνατζερ μου τον Get Rich και με τον Μέντε τον Γιώργο. Είχαμε κάποιες επαφές, το προωθώ να το ακούσουνε. Ήθελε 2-3 πραγματάκια. Το δουλέψαμε, έκατσα κι άλλες ώρες πάνω από το κομμάτι. Σε φάση, μετά από λίγο καιρό, το ανέβασα και TikTok.
Και έγινε, τώρα σου λέω, χαμός εκεί πέρα με τα βίντεο της. Boom, έτσι. Έκανε όντως boom. Χορεύανε, κάνανε, δείχνανε πώς έγινε. Ό,τι μπορείς να φανταστείς, δηλαδή τώρα άλλος έδειχνε την αλητεία του στο Λατίνα, έδειχνε και άλλοι, ξέρω εγώ, έσπαγε το κορμί της θέμα, ξέρεις. Ναι, ωραία πράγματα. Για όλα τα στάδια. Καλή φάση. Και όταν είχε αρχίσει εκεί στο TikTok και λέω, ξεφεύγει, γιατί όντως είχε ξεφύγει εκείνο το διάστημα. Έγινε και το καπάκι, δηλαδή μπήκε και ο Ρίκτα. Δηλαδή είχαμε αρχίσει σε όλο το Λατίνα. Μου είπες λικαρίστηκε στην αρχή στο TikTok ή το έβγαλες εσύ? Το είχαμε λικάρει στην αρχή. Το είχαμε στα χέρια μας όσο το δουλεύαμε. Του δίναμε χρόνο να φτάσει σε ένα σημείο που θα πούμε είναι έτοιμο. Και τώρα, αδερφέ, τι να σου πω, εγώ του θεωρώ διαόλια αυτά τα πιτσιρίκια μου. Είναι διαόλια αυτά. Ασχολούνται μόνο με αυτό τώρα και δεν βγάζει άκρη που λικάρει. Ναι, όχι. Σε μια φάση βλέπω το Λατίνα στο YouTube λικαρισμένο. Και αδερφέ, τώρα τα λικαρισμένα είχαν ξεφύγει σαν αριθμούς τώρα. Μα κάνουν δουλειά τα λικαρισμένα. Άκου. Αυτό είναι το αστείο. Μου στέλνανε φίλοι μου τώρα σε κλαμπ και τέτοια. Μου στέλνανε που παίζε το Λατίνα το λικαρισμένο που δεν ήταν καν έτοιμο. Αμιξάριστο το βάζανε στο κλαμπ, τέτοια τώρα φάση. Εγώ έτρεχα με την εταιρεία. Μάγκες, αρχίζει και πάει αλλού. Παίρνουν views τώρα τα κυκλοφόρητα. Έχει γίνει χαμός, τι γίνεται. Και λες πρέπει να βιαστούμε εδώ πέρα. Είχαμε βιαστεί όντως πάρα πολύ, αδερφέ, αλλά ταυτόχρονα ήθελε και τον χρόνο του. Κατάλαβες να δουλευτεί τόσο πολύ, ξέρω εγώ. Ναι, είναι σωστό. Αλλά ναι, μας το λικάραν, λέγαμε το. Ξέρεις. Μην το λες. Καλό είναι νομίζω στο τέλος. Το λικ, αδερφέ, είναι καλός ή κακός, είναι και αυτό μια πολύ καλή πρόθεση. Ακριβώς. Και είναι ευλογία, γιατί σημαίνει ότι άρεσε τόσο πολύ στους άλλους που το βγάζουν αυτοί έξω και ξέρεις, έχει και λίγο το vibe του παράνομου, το λικαρισμένο του. Ξέρεις, του απαγορευμένου. Ξέρεις. Οπότε ναι, τώρα κάτσε να ακούσουμε, δεν έχει βγει ακόμα και αυτό το κάνει ακόμα μεγαλύτερο. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Ναι, είναι όντως μια πρόθεση, αλλά σίγουρα. Σε κάποια. Κάπου μπορεί να σου χαλάσει ταυτόχρονα και μια δουλειά στο έτσι. Ναι, καταλαβαίνω. Είναι όντως μια σωστή πρόθεση το λικαρισμένο. Δηλαδή. Έχει κι άλλη επιρροή. Πιο πολύ επιρροή. Άρεσε προχθές με το DJ Rico σπίτι μου που έχω κι εγώ home studio και τέτοια και μου βάζε κάτι beats τέλος πάντων και του λέω. Θες να τα σβήσω, του λέω το να τα λέω. Όχι, μου λέει λικαρέτα, λέει επιτυχίες γίνονται, λέει άμα λικαριστεί. Αυτό. Οπότε κάνει δουλειά αυτό. Λοιπόν, πώς φαντάζομαι μετά από αυτό προέκυψε η συνεργασία με Mente. Μετά το Λατίνα. Όχι, αδερφέ. Είχαμε βάλει το Κριμινάλε. Πάρε δώσε. Βασικά, να ξέρεις, όταν εγώ ξεκίνησα δηλαδή την κατάσταση μετά, παρόλο που εγώ είχα το Λατίνα, είχα μπει δηλαδή στο vibe και είχα αρχίσει να γράφω, είχα μόνο το ρεφρέν για πολύ καιρό. Κάτσαμε πιο πολύ, τα βάλαμε κάτω με Mente και αυτά. Μπήκαμε στούντιο, ήταν τελείως τρέξιμο το Κριμινάλ, όταν το βγάλαμε. Αδερφέ, βγήκε στα μπαμ. Τώρα σου λέω από τη μια μέρα στην άλλη. Με φωνάζει σπίτι του, το ακούω, μπαίνω, μπήκαμε και τέτοια χημεία δηλαδή με το Mente. Μας βγήκε δηλαδή, βγάλαμε ωραία vibe. Παρόλο που δεν το είχαμε να κάτσουμε, δεν είχε. Βγήκε όντως πολύ γρήγορα. Μετά βγήκε και το Πάρε Δώσε. Είχαμε βγάλει και το Πάρε Δώσε. Και μετά τρέχαμε και το Λατίνα. Είχε βγει σε σωστό time. Καλή φάση. Από τα τραγούδια που έχεις κάνει μέχρι τώρα, από τα δικά σου ρε παιδί μου, που έχεις βγάλει και πολλά έχουν γίνει επιτυχίες και πάει λέγοντας. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι και γιατί? Το Εννιάρι. Okay. Θα σου πω και γιατί. Κοίτα, αγαπημένο κομμάτι. Τώρα θα σου μιλήσω. Είναι παιδιά μου όλα. Ναι, εννοείται, αυτά είναι παιδιά μου, αδερφέ. Έτσι. Όλα είναι. Έχω κάνει 18 άδημα και γάλα. Έτσι. Λοιπόν. Αλλά ναι, το Εννιάρι. Τι γίνεται, είχα βάλει μια φωτο, ένα εξώφυλλο, του λέω Τζόνι, κοίτα που όλο το κομμάτι μιλάει για την πάρτι μου και να βάλω μια παρένθεση και ο δίσκος γι' αυτό περιείχε 9 κομμάτια και λέγεται και 9, είμαι ο ένατος στην οικογένεια. Όντως. Έχω 8 αδέρφια, ναι, και είμαι ο μικρότερος. Ακραίο, καλή φάση. Καλή φάση σίγουρα, ξέρεις. Τότε είχαμε γράψει το 9 και του λέω τον Τζόνι καλύτερα, του λέω ο κόσμος που με ακούει να μείνει εκεί, δηλαδή να το κρατήσουμε έτσι. Και όταν πρέπει και όπου πρέπει θα ανοιχτούμε, ξέρω εγώ. Και είχαμε γράψει το 9 τότε. Που είναι το πιο προσωπικό σου κομμάτι, θες να πεις ότι βγάζεις ήταν πιο ήταν πολύ το πρώτο drill που είχα κάνει, αδερφέ. Τότε δεν ακούγονταν πολύ drill εδώ πέρα. Γενικά στην Ελλάδα. Μετά από λίγο καιρό μπήκε. Γουστάρεις drill. Γουστάρω τέρμα, αδερφέ. Απλά εντάξει, κιόλας πιστεύω ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο το drill που. Κορέστηκε. Έχουν βγει καλές δουλειές πλέον στο drill. Και υπάρχουν καλλιτέχνες που βγάζουν όντως καλές δουλειές πάνω σε αυτό.
Αλλά πιστεύω ότι το έχουν ξεζουμίξει και τελείως, καταλαβές. Αυτό ακριβώς πιστεύω κι εγώ. Δηλαδή, αυτό. Πιστεύω βασικά, ξέρεις τι, ότι έγινε πολύ ξαφνικά στην Ελλάδα αυτό με το drill. Ναι, 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 ναι. Και ξέρεις, δεν ήταν πως είναι στην Αγγλία που είχε μια διαδικασία, ας πούμε, όλο αυτό. Ας πούμε, μετά, όταν βλέπεις τον Drake να κάνει μια μουσική που δεν έχει κάνει ακόμα, σημαίνει ότι θα πάει καλά αυτή η μουσική. Όταν λοιπόν έγινε αυτό το πράγμα, το βλέπεις και γίνεται χαμός και... Και πάει λέγοντας και μετά βγαίνουν άλλοι καλλιτέχνες και το συζητάνε. Βέβαια και ο θάνατος του Pop Smoke έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, ξέρεις, όπως παλιά ο θάνατος του Tupac και του Biggie. Μα ρε αδερφέ, είχε φτάσει σε ένα σημείο η κατάσταση με τον drill που εκεί μπήκανε περισσότερα άτομα στον χώρο της rap-trap, να το βάλω έτσι. Όλα rap είναι, εννοείται, το είπαμε και πριν αυτό. Αλλά... Μ' αρέσει πολύ που το λες αυτό, γιατί ο πιο πολλοί κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τότε είχε αρχίσει και μπαίνει πολλοί κόσμο στον χώρο της μουσικής. Και μπαμ, drill. Ναι, ναι. Drill. Ξέρεις τι παίζει να έπαιξε πολύ ρόλο. Pop Smoke όλοι. Πρέπει να έπαιξε πολύ ρόλο το ότι ήμασταν σε καραντίνες και σε τέτοια. Οπότε σίγουρα δεν ήταν τόσο τα ραδιοφωνικά και τόσο τα club κομμάτια. Ναι. Ξέρεις, όλοι θα αράζαμε στα πάρκα, θα κάναμε τις φάσεις μας, ξέρω εγώ, εκεί πέρα. Ναι, ναι, και ξέρεις, ναι, είναι πολύ πιο street μουσική και ναι, μεν έχει τον ήχο της trap, ότι είναι φρέσκο και είναι και χορευτικό, είναι και cool, ξέρω εγώ, αλλά από την άλλη πλευρά έχει πολύ αλητεία. Δηλαδή, άτομα που ξέρω που άκουγαν παλιά hip hop και τώρα το trap καμιά φορά τους φαίνεται χαζούλι, τώρα γουστάρουν τον drill γιατί τους βγάζει αυτό το feeling της παλιάς της hip hop που ήταν πιο street και αυθεντική, κατάλαβες. Κοίτα, αντικειμενικά, αδερφέ, οι καλύτερες δουλειές που έχουν βγει πάνω στον drill δεν μιλάνε και τόσο για αλητεία. Αλλά ναι, στο βγάζει. Τι πιστεύεις ότι είναι? Κοίτα, ένας καλός πάνω στον drill είναι ο Ιβάν Γκρέκο. Είναι όντως καλός πάνω σε αυτό. Ναι, και εμένα, και εμένα. Και εγώ πιστεύω ότι το έχει. Και ο Φλάιλο έχει κάνει καλές δουλειές πάνω σε αυτά. Συμφωνώ. Υπάρχουν καλλιτέχνες, να μην αναφέρουμε ονόματα, αλλά υπάρχουν καλλιτέχνες που το έχουν δουλέψει καλά τον drill και έχουν βγάλει. Αλλά ο Ιβάν, εντάξει, το έχει πάει λίγο σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή, γουστάρεις να ακούσεις Ιβάν drill, γιατί δεν έχει την αλητεία, αλλά έχει τον drill. Πλάκα. Πατάει πάνω, ναι, έχει αυτό. Τύπος είναι... Εμένα μου αρέσει που έχει πλάκα, δηλαδή με διασκεδάζει. Με, και ναι, το λέω ναι, με ναι, την ναι, πολύ καλή έννοια το με διασκεδάζει, γιατί όταν ακούμε μουσική, θέλουμε για να διασκεδάζουμε, έτσι. Ο καθένας, ξέρεις, κάνει τη δουλειά του. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και να έχει και το lane του ο καθένας, ναι, που λέμε, ξέρεις. Έχει το πρόσωπό του. Ακριβώς. Του μουσική. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, σε τι φάση σε πετυχαίνουμε αυτόν τον καιρό? Ετοιμάζεις κάποιο κομμάτι, κάποιο κλιπ, κάτι? Λοιπόν, τώρα πρόσφατα βγήκε ο δίσκος. Βγάλαμε το 9 το δίσκο, τον δουλεύαμε 2 χρόνια κοντά, περίπου. Ναι, μεν μπήκανε και καινούργιες δουλειές που βγήκανε με τον καιρό, οπότε χρειάστηκε κι άλλο χρόνο ακόμη να κάτσει. Μετά βγήκε και ο δίσκος του Mad Clip και εννοείται πως εκείνο το διάστημα ήταν όλος ο σεβασμός και η αγάπη μας πάνω του. Καθυστέρησε άλλο λίγο, ανέβηκε. Βγάλαμε το δίσκο και τώρα ετοιμάζουμε 3 track. Θα αναφέρω τα 2 από αυτά, τα οποία είναι το Sian με τη Mariz και το Sentella με τον Ozir. Είναι 2 νέα μέλη της Black Bandana. Η Mariz μπήκε στην Black Bandana, δεν το ξέρα, μου ακούγεται μπήκε πολύ ωραίο. Ναι, είναι 2 νέα μέλη. Φοβερή φωνή, πραγματικά. Mariz είναι και official. Α, τέλεια. Αλλά είναι και τα 2, τέλεια, ξέρεις. Το man που μου είπες δεν τον ξέρω δυστυχώς, αλλά φαντάζομαι θα τον δω σύντομα. Σίγουρα θα τον δει σύντομα. Τέλεια, τέλεια. Θα χαρώ πολύ. Είναι καλό πολύ, γαράκι, ξέρεις. Είναι BBA. Χαίρομαι. Αυτό, ετοιμάζουμε αυτές τις 2 δουλίτσες τώρα. Παύλα την τρίτη που δεν θα την αναφέρω, είναι κρυφή ακόμα. Έτσι. Και μετά τρέχουμε και τα clips, εννοείται. Αυτό, με το κλιπάκι τέτοιο, ετοιμάζεις κάτι? Και τα 2, και το Σεντέλα και το Σιάν θα βγουν, και η τρίτη δουλειά θα βγει. Μετά θα είναι να βγουν και από το δίσκο. Θα βγει το Nightlife. Και κοιτάμε, μήπως βγει και κάποιο άλλο από το δίσκο, αλλά το Nightlife είναι αυτό. Και μετά, αδερφέ, ξέρεις πως πάει, είναι ρόδα. Ναι, δηλαδή, ναι, με ναι, το που βγαίνουν αυτά, βγαίνει και άλλη δουλειά, και πάει κλιπ, δεν καθόμαστε καθόλου, δουλεύουμε, ναι, έτσι, ναι, ναι, όλη μέρα. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Και μπορεί αύριο να βρεθείς με κάποιον καλλιτέχνη να πείτε, έλα, κάνουμε ένα κομμάτι, καλή ώρα με το rack που λέγαμε. Εννοείται, πριν, ναι, και να πείτε, γιατί δεν το κάνουμε κλιπ, ξέρω εγώ. Πάμε, κάνουμε κλιπ, boom, boom, γίνεται δουλειά, ξέρω εγώ. Τέλειος, τέλειος. Θα σε δούμε κάπου, έχεις προγραμματισμένες εμφανίσεις αυτόν τον καιρό? Έχουμε... Την Κυριακή είμαστε στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκα. Τέλειος. Ωραία, Street Mode Festival. Τέλειος. Και γενικά βάζουν, φτιάχνουν
το πρόγραμμα για τα lives και όλα αυτά να βγει, να μπει ένα σωστό με τα dates και όλα αυτά, ένα σωστό ρυθμό. Και ναι, εννοείται ότι ό,τι είναι να βγει. Σ' αρέσει να κάνει live. Εντάξει, είναι άλλη αίσθηση, αδερφέ. Δεν είναι φοβερό. Είναι άλλη αίσθηση. Είναι άλλη αίσθηση εντελώς. Η ενέργεια που παίρνει από τον κόσμο. Και ο κόσμος είναι. Άλλοι το βλέπουν βασικά, θα το θέσω καλύτερα, ότι είσαι πάνω από τον κόσμο. Ενώ είναι όλα μια ευθεία, αδερφέ, και βλέπεις τόσα πρόσωπα έτσι. Που μπορεί να τα δεις στην καθημερινότητα έξω αλλού, αλλά είναι τόσα πρόσωπα που κοιτάνε σένα έτσι. Και νιώθουν κάτι που πριν πάει στα αυτιά τους ή οτιδήποτε που θα το νιώσουν, έχει βγει πρώτα από σένα, κατάλαβες. Και βαϊμπάρουν με κάτι που έχεις βαϊμπάρει και εννοείται αυτό το νιώσα τελείως ανατριχύλα, δηλαδή σε φάση σε κάθε live, στα πρώτα live που είχαν βγει. Γιατί με το Λατίνα είχαμε φάει την καραντίνα όταν είχε βγει. Ω, κρίμα. Είχαμε φάει την καραντίνα. Μετά, όταν ανοίξανε κιόλας όλα τα μαγαζιά και αυτά, ένιωθα, αδερφέ, να τριχιάζει όλο το σώμα μου, κατάλαβες. Δηλαδή, ήταν άλλη αίσθηση αυτό. Εγώ λέω το εξής και πες μου αν συμφωνείς. Αυτό που το φανταστικό πράγμα στα live και όχι μόνο στα live τα μουσικά μπορεί να είναι, ας πούμε, λέω τώρα, δεν είμαι εγώ της εκκλησίας, αλλά μπορεί να είναι στην εκκλησία όπου έχει πολύ κόσμο μαζεμένο. Και ξέρεις, μοιράζονται το ίδιο συνέστημα. Και στα live είναι το πιο τυπικό παράδειγμα. Ναι. Δεν είναι φοβερό όταν είσαι σε ένα χώρο και όταν τραγουδάς ένα τραγούδι που έχει συγκεκριμένους στίχους, συγκεκριμένη μουσική, συγκεκριμένα. Ναι. Δεν μοιράζονται όλοι το ίδιο συνέστημα και αυτό δεν γίνεται κάτι πάρα πολύ μεγάλο και δυνατό. Δεν είναι πολύ ωραίο είναι αυτό. Είναι ένα κύμα, αδερφέ. Το live είναι ένα κύμα, καταλαβες. Πάει έτσι. Ναι, δηλαδή, ναι. Ο κόσμος πάει μαζί σου και εσύ πας με τον κόσμο. Είναι ένα κύμα αυτό. Ακριβώς. Συμφωνώ και παυξάνω. Πες μου μία, θα σε ρωτήσω μία τελευταία ερώτηση. Πες μου ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέδια και πώς βλέπεις τον εαυτό σου σε 5 με 10 χρόνια από τώρα. Ποιος θα θέλεις να είναι ο Leader Brain σε 5 με 10 χρόνια από τώρα. Leader Brain. Ο Leader Brain σε 5 με 10. Σε τρίτο πρόσωπο, έτσι, αν μιλάμε για σένα. Θέλω να είναι ο Leader Brain ακόμα, εννοείται. Έτσι. Να είμαστε πάντα καλά, υγεία πάνω απ' όλα. Εννοείται. Εντάξει, να τα λέμε αυτά. Θέλουμε να είναι ο Leader. Τι να σου πω, αδερφέ. Τρέχουμε ολύνητο σήμερα, τώρα σε 10 χρόνια τα σχέδια. Βλέπουμε. Σίγουρα θα έχω 5 παιδιά. Έχω γίνει 5 φορές πατέρας με την τότε. Οκ, μουσικά. Μουσικά θα γουστάρεις, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Να μου πεις, θα ήθελα να είμαι ο μεθαυριανός Χ, ξέρω εγώ. Πώς μου είπες πριν ο Αρτέμις Ευθύμης, τώρα για να μιλήσουμε για τώρα. Κατάλαβες. Εντάξει, αδερφέ, τώρα τι να σου πω. Και εδώ που είμαι, εννοείται πως τσουλάει ακόμα και μπορείς να φτάσεις 100 σκαλιά πάνω, άμα δουλεύεις. Αυτό θα το δείξει η δουλειά τώρα, το που θέλω εγώ να είμαι και που πήγαν άλλοι που τους είχα ψηλά, ας πούμε. Σου λέω, ο καθένας έχει το πρόσωπό του αυτό. Ακριβώς, και τη μοίρα του, έτσι. Σίγουρα και τη μοίρα του. Έχει το πρόσωπό του. Δηλαδή, είναι όλα βασίζονται πάνω στη δουλειά που ρίχνεις. Αυτό. Μέχρι συμφωνώ. Τότε ασταμάτητα πάμε, οπότε πιστεύω θα έχει πάει καλά σε 10 χρόνια. Έτσι. Είμαστε ήδη καλά, αλλά θα έχει πάει καλύτερα. Μα άμα ήδη σε 2 χρόνια έχεις κάνει αυτά που έχεις κάνει και συνεχίζεις και δουλεύεις και το αγαπάς και κάνεις πράγματα, αυτό. Μόνο καλά θα πάει. Αυτό. Και σου το εύχομαι εγώ από πλευράς μου, να πάνε τέλεια όλα. Καλά, έχουμε μία παράδοση εδώ πέρα, στο MAD TV. Όποιος έρχεται επισκέπτης, τον βάζουμε να γράψει, να κάνει ένα tag πίσω. Θέλουμε να το γεμίσουμε όλο καλή ώρα. Τέλεια. Οπότε, αν μπορείς, εκεί έχει κάτι κυμωλίες, γράψε εκεί το δικό σου το tag. Το δικό μου tag, Ναι. Να το έχουμε και εκεί πέρα, να είμαστε... Πού θα πάμε στον κάτω πίνακα εδώ δηλαδή. Όπου θέλεις γράψε το, απλά μην πατήσεις κανένα για να μην γίνει, ξέρεις, καμία παρεξήγηση. Εμείς θα ανανεώσουμε λοιπόν σίγουρα το ραντεβού μας όπως πάντα Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 10 εδώ στο MAD TV, εδώ στο House of Bars για να βλέπετε τα πάντα γύρω από τη hip hop κουλτούρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα και θα βλέπουμε τις δουλειές σου και θα γουστάρουμε και θα συνεχίζουμε να σαπορτάρουμε. Κάτσε άμα θέλεις εδώ πέρα να είμαστε παρέα και να πούμε ένα καλό βράδυ και τα λέμε πολύ σύντομα όπως πάντα εδώ στο MAD TV, εδώ στο House of Bars, powered by Visa. Peace!